Πιστέψτε με, εγώ δεν ξέρω κανέναν από τους 10 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που να ήθελε να το κάνει. Ο μόνος που ήθελε ήταν αυτός. Τον αφήσαμε και το έκανε. Καταλάβατε τι σας λέω. Ναι, αλλά δέστε τη συνέπεια. Ποιος τρελός ασχολούνταν με την οικονομική κατάσταση, με την οικονομική αυτή, με αυτόν τον οικονομικό τυφώνα ο οποίος πλησίαζε την Ελλάδα, ήταν πρώτων πυλών της Ελλάδος. Και ήταν μέρος και μιας ευρύτερης πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο μόνος που, το ήθελε να το αναλάβει ήταν ο Παπανδρέου. Με τον αφήσαμε και το έκανε. Ήθελε την εξουσία. Λοιπόν, ας τη χαίρεται τώρα, αλλά μαζί του καταβαραθρώνεται και ο τόπος και η προοπτική του. Διότι λύσεις υπάρχουν, οι λύσεις προήλθαν από το Ζάπιο 2, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό. Φυσικά κανείς δεν είναι παντογνώστης. Άρα πρέπει να προωθηθεί αναπτυξιακό πρόγραμμα άμεσης εφαρμογής και απόδοσης για να μπορέσει η οικονομία να ανασάνει. Ο κόσμος, βέβαια, δεν θα λυθούν τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, φυσικά, μία ταμιακή στήριξη, λογιστική, πώς την λένε οι οικονομολόγοι. Αλλά αυτή δεν πρέπει να δοθεί με όρους υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας ή ξεπουλήματος των πάντων, αυτό που επιχειρεί η σημερινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Κύριε Κούβαλη, παρακαλώ. Το δικαστήριο δεν το πουλάνε. Θα συνεχίσετε να δουλεύετε, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, έτσι. Και μάλιστα ξέρω ότι δεν σας αρέσει και το κτίριο κιόλας, αλλά δεν το πουλάνε, να ξέρετε. Λοιπόν. Ναι. Επανέρχομαι σε εκείνο που έλεγα. Όχι απλώς θα αντισυχάσει ο Παπανδρέου, αλλά αν έχουν φιλότιμο αυτοί που είναι στην κυβέρνηση, δεν θα θέλουν να είναι υποψήφιοι του Πασόκ, να μου το θυμηθείτε. Γιατί τώρα δεν τολμάνε να βγουν και να πάνε στο καφενείο ή στην πλατεία του χωριού τους. Το Πάσχα δεν τολμούσαν να πάνε να πούν Χριστός Ανέστη τον κόσμο. Χθες, τώρα, λοιπόν, να σας πω ένα κουτσομπολιό, έτσι. Δευτερόλεπτα. Χθες ήταν εδώ πέρα μαζί μου η Πολίνα Πετκάκη. Παρουσιάζει μια πολύ ωραία εκπομπή εδώ. Δημοσιογράφος, κύριε Βέβαια, Πετκάκη. Παρουσιάζει μια πολύ ωραία εκπομπή εδώ στο κανάλι μας. Και μας έδωσε μια εκδήλωση που έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό για τα παιδιά της Αφρικής, εν πάση περιπτώσει, που έγινε ακριβώς την επέτειο της Άλωσης Κωνσταντινούπολης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Από τη Βασιλιάδα, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος. Ήσασταν και εσείς εκεί, σας είδαμε στα πλάνα. Μην ανησυχείτε. Γνωρίζει βέβαια και ο κύριος Κούβαλας. Και λέω στην Πολίνα τώρα, εντάξει, αλλιώς το είδε η Πολίνα, διότι κάνει άλλου είδους δημοσιογραφία, αλλιώς το είδα εγώ. Λέω, δεν βλέπω βουλευτές εκεί πέρα. Πού είναι, λέω, έγινε μέρα Κυριακή. Μέρα Κυριακή, βουλευτές Θεσσαλονίκης, υπουργοί Θεσσαλονίκης είναι όλοι εδώ. Δεν ήρθε κανένας. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Δεν ήρθε κανένας. Από κανένα ακόμα. Μα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις πρώτοι πηγαίνουν οι βουλευτές. Αλλά έτσι και χθες την εκδήλωση που έκανε ο πρίτανης του Άπουθου, του Αριστοτελείου, ήταν μόνον ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Όχι. Του ΚΚΕ ο βουλευτής, παλιός συνάδελφός μου στο συνδικαλιστικό χώρο. Α, καταλάβω. Ναι. Κλείνω μόνο το όνομά του αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν παντελώς. Ο Γιάννης ο Γιώγας. Δεν υπήρχαν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Να πω, κυρία Κούβελα, το προηγούμενο Σάββατο η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με τους βουλευτές, τα μέλη της διοικούσας, πολιτευτές όπως εγώ και κάποιους δημοτικούς συμβούλους, κάναμε μία καμπάνια μοιράζοντας το φυλάδιο με τις θέσεις του Ζάπιο 2 του Αντώνη του Σαμαρά. Στην Αριστοτέλου, στην Τζιμισκή, στην πλατεία Νίκη, στην Λεωφόρο Νίκη. Και πιστέψτε με, κανείς δεν το πέταξε, όλοι το πήραν, δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία ή πράξη αγανάκτησης από πολίτες οι οποίοι θα μπορούσαν να ανήκουν στο Πασόκ ή από οπουδήποτε αλλού. Είχατε μου έκανε εντύπωση. Μαζί σας. Πώς? Κανα πρώην υπουργό είχατε μαζί. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης. Αυτοί βέβαια μείναν κυρίως στη συνέντευξη, αλλά νομίζω. Στον δρόμο δεν βγήκαν να μοιράσουν φυλάδια. Σε ένα μέρος τη διαδρομή ήταν μαζί μας. Νομίζω πάντως ότι δεν είδα την απαξίωση που ίσως έβλεπα σε ορισμένες φάσεις της προεκλογικής εκστρατείας το 2009 και η οποία εκφράστηκε στο 10,5 της διαφοράς. Εντάξει. Αλλά μια και ξεκινήσαμε για τους αγανακτισμένους, δεν ξέρω, ο κύριος Κούβελας ίσως μπορεί να μας δώσει και άλλες ερμηνείες. Εγώ ήθελα να πω κάτι για αυτούς τους αγανακτισμένους. Εμένα με ανησύχησε πολύ αυτή η προσπάθεια από πλευρά του Τσίπρα να προσετεριστεί, να τους εμφανίσει δικούς του. Όχι να τους εμφανίσει δικούς του, να τους πάρει με το μέρος του. Δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν μ' άρεσε και θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι μόνο η αρχή. Όλοι θα το προσπαθήσουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος που είναι στους δρόμους τώρα είναι ο κόσμος που εμφανίζεται στο μεγάλο κομμάτι των αποφάσεων, το μεγαλύτερο στις δημοσκοπήσεις. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που προφανώς θα
απέχουν από τις επόμενες εκλογές. Υποθέτω ότι και ο Γιώργος Χαρατζαφέρης, αν πράγματι, όπως είπατε εσείς ο κύριος Κούρτας. Εάν το κάνει. Ναι, αν το κάνει, ουσιαστικά θα προσπαθήσει να ενσωματώσει γύρω του τον κόσμο αυτόν. Έτσι το πιστεύω κι εγώ. Αλλά τελικά πιστεύω δεν θα περπατήσει ούτε η προσπάθεια του Χαρατζαφέρη, ούτε η προσπάθεια του Τσίπρα έτσι που το έχουν στο μυαλό τους. Αντίθετα, θα εξακολουθήσουν αυτοί οι αναποφάσιστοι, οι οποίοι πιο πολλοί από όλους έχουν αρχηγό τον Μπέκη τον Θοδωράκη. Ε? Ο οποίος Θοδωράκης. Δεν ξέρω τι λες, κύριε Καρακοστάνογλου, τι λέτε εσείς, κύριε αγαπητέ Λάζαρε. Ο Θοδωράκης σήμερα έχει μια απήχηση χωρίς να λέει και ποια είναι η λύση. Γιατί εγώ είπα κάποτε σε μια παρόμοια συζήτηση σε ένα άλλο κανάλι ότι καλά είναι να τα λέμε όλα αυτά, αλλά πες μας ποια είναι η λύση, τι προτείνεις. Διότι να σου πω κι εγώ, εντάξει, δεν μου αρέσει το Πασόκ, δεν μου αρέσει η Νέα Δημοκρατία, μου αρέσουν οι διαμαρτυρίες, μου αρέσουν όλα. Αλλά τι προτείνεις. Δεν είναι πολύ προτείνει ο Θοδωράκης για να κάθεται να προτείνει λύσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή δεν δεχόμαστε μια στιγμή τώρα, θα με βρείτε, θα με συγχωρείς. Στις εκλογές αύριο όμως θα πούμε τι προτείνει ο καθένας. Μα καλά τα φωνάζουμε τώρα. Με συγχωρείτε. Είδατε κανέναν από τους αγανακτισμένους ή το Μίκη Θοδωράκη να είναι υποψήφιος. Πού και ως πού. Όχι, δεν είναι υποψήφιος, αλλά τώρα αν αυτό το πράγμα δηλαδή, γρίεψει. Με συγχωρείτε, επειδή δεν δέχομαι την κρατεούσα κατάσταση, πρέπει να κάθομαι και να προτείνω λύσεις, δεν μπορώ να διαμαρτύρομαι. Εκείνος όχι. Εγώ όμως που είμαι από κάτω φωνάζω και θέλω μια λύση. Δεν μπορώ να διαμαρτύρομαι. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάσουμε σε άλλα λούμια. Δηλαδή έφτασε ο Θοδωράκης να πει ότι αυτή η Χούντα είναι χειρότερη από τη Χούντα της. Ο συνταξιούχος διαμαρτύρεται. Και τι προτείνει. Είναι χειρότερη από τη Χούντα της. Μην μιλάμε και οι δύο μαζί. Ο συνταξιούχος διαμαρτύρεται. Πρέπει να προτείνει και λύση. Ωραία, σας λέω ότι την προτείνει. Όχι, εκείνος δεν πρέπει να προτείνει λύση. Δώστε. Εσείς και εγώ όμως και ο κύριος Καρακοστάνου, αν μας ρωτήσουν τι θα γίνει, δεν πρέπει να πούμε μια λύση. Θα πούμε θα γίνει, αλλά τι λέει ο συνταξιούχος λοιπόν όταν διαμαρτύρεται. Λέει το απλό. Δώστε πίσω τα κλεμμένα. Εντάξει, γι' αυτό αυτή είναι η λύση. Καλά το λέει. Κύριε Κούβαλα. Γι' αυτό αυτή είναι η λύση. Δώστε πίσω μα τα κλεμμένα. Αυτή είναι η λύση. Αν αύριο γίνουν εκλογές, σας ρωτώ ποια θα είναι η λύση. Να βγει ο Σαμαράς. Μα και ο Σαμαράς. Πιστεύω ότι θα έρθει σαν αδιέξοδο με το αδιέξοδο που μας έχει φέρει ο Παπανδρέου. Πώς μπορεί να το επαναφέρει. Τώρα πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας? Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θέλει να την αναλάβει. Πιστεύω γιατί το λέμε ότι δεν όχι, θέλει. Όχι, κύριε Κούβελα, θα μου επιτρέψετε, αλλά όσο αυτή η χώρα θα έχει ανθρώπους εξαρτημένους από τις επόμενες εκλογές, δεν πρόκειται να βρει. Δεν πρόκειται να βρει ηγέτη που θα λύσει τα προβλήματά της. Και τότε γιατί ζητάνε εκλογές μερικοί? Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γιατί ζητάνε εκλογές? Δεν ξέρω γιατί ζητάνε εκλογές. Εντάξει, είναι η άποψή τους. Μπορεί να θέλουν, ξέρω εγώ, να βγουν στο. Να ξοδέψουν να κάνουν καμιά καμπάνια προεκλογική. Αν μου επιτρέπετε να πω το εξής. Εγώ έχω μιλήσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήδη από την προηγούμενη σύνθεσή του, και έχω επενέσει το κίνημα του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο ακόμα τότε δεν είχε θεσμοποιηθεί ως σπίθα, όπως λέγεται τώρα, αλλά μέσα από την ιστοσελίδα του Μίκη Θεοδωράκη. Έστελνε επιστολές στον Στέφανο Λινέο, σε άλλους φίλους του, με τις οποίες το αίτημά του ήταν πατριωτικό. Και εγώ, επειδή προέρχομαι και είμαι και ο πρώτος πρόεδρος της ομάδος 21 Μακεδονία Στράκης, κίνησης πατριωτικής αφύπνισης, γνωρίζω την κρισιμότητα αυτού του πατριωτικού μηνύματος σε μια περίοδο που η κοσμοπλημμύρα, αν θέλετε, της παγκοσμιοποίησης, ενός διεθνισμού που προσπαθεί να καταργήσει τα έθνη και τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες και να επιβάλλει, ξέρω εγώ, μία γλώσσα παγκοσμίως, να επιβάλλει τα οικονομικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνονται οι αγορές και τα χρηματιστήρια, είναι πραγματικά απαραίτητο να διασωθεί στην Ελλάδα και η εθνική ταυτότητα και ο πολιτισμός μας και βέβαια τα σύνορά μας να μείνουν αλόβητα, τα σύνορα της ψυχής μας και η εδαφική μας ακεραιότητα που κινδυνεύουν παντιοτρόπως. Βεβαίως, και από το εσωτερικό της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση ένας Μίκης Θεοδωράκης που είναι τόσο γνωστός και αποδεκτός στον κόσμο για τη μουσική του, αλλά όχι μόνον, και προέρχεται από την αριστερά, ίσως και να οριοθετείται ακόμη στην αριστερά. Αυτό το πατριωτικό του μήνυμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και επίκαιρο. Τώρα, αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, γιατί τότε χρειαζόμαστε τεχνογνωσία, χρειαζόμαστε άλλα πράγματα και οργανωτικά σχήματα, τα οποία προφανώς αυτή είναι ένα κίνημα, αν θέλετε, διαμαρτυρίας ή σωτηρίας. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ένας πολιτικός φορέας ο οποίος θα παραγάγει προτάσεις, όπως λέει ο κύριος Κούβελας, για την λύση των προβλημάτων. Έτσι είναι. Και εγώ αυτό πιστεύω, κύριε Καρακοστάνου. Συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα δεν ξέρω τι πάθατε. Συμφωνώ μαζί σας σε ό,τι λέτε. Νομίζω ότι συνήθως συμφωνώ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
Κοιτάζω το ρολόι. Κύριε Κούβελα, κοιτάζω το ρολόι, αλλά εγώ θα σας παρακαλέσω να μείνετε και στο δεύτερο μέρος σήμερα. Ξέρω ότι έχετε δουλειά, αλλά λίγο θα τα στριμώξετε τα πράγματα. Κύριε Καρακοστάνογλου, μόνο ενώ ότι μπορείτε να εκπροσωπήσετε εσείς όλη τη Θεσσαλονίκη, εκπροσωπείτε άρα και εμένα και εγώ με να φύγω, αλλά αφού το λέει έτσι, θα μείνω ναι σε όλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά να ετοιμάζεστε για να φύγουμε για το Λευκό Πύργο μετά την εκπομπή. Παρακαλώ στις διαφημίσεις τώρα.